Μία ακόμα δικαίωση καταναλώτριας ήρθε από το ειρηνοδικείο Καβάλας. Η καταναλώτρια προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών στο τέλος του 2010 και συνεργάτης της Ένωσης κατέθεσε προς τις πιστότριες τράπεζες του καταναλωτή πρόταση εξοδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την οποία οι πιστότριες τράπεζες αγνόησαν. Ακολούθησε η Ένωση Καταναλωτών εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξοδικαστικού συμβιβασμού και ο καταναλωτής με τη βοήθεια εθελοντή μέλους της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας κατέθεσε στο ειρηνοδικείο Καβάλας σχετική αίτηση δικαστικής ρύθμισης των χρεών της. Το ειρηνοδικείο Καβάλας, αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε απόφαση τον Ιανουάριο του 2012 με την οποία όριζε μηνιαίες δόσεις επί μία τετραετία ύψους 100 ευρώ μηνιαίως. Εκείνο το διάστημα τα εισοδήματα της καταναλώτριας ανερχόταν συνολικά στο ποσό των 568 ευρώ και ο σύζυγός της είχε επιπλέον εισόδημα ύψους 636 ευρώ. Ακολούθως, τον Μάιο του 2013, τα εισοδήματα της οικογένειας χειροτέρευσαν δραματικά, καθώς η ίδια έμεινε άνεργη και ο σύζυγος είχε πλέον εισοδήματα ύψους περίπου 380 ευρώ. Με τη βοήθεια εθελοντή της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, η καταναλώτρια κατέθεσε αίτηση επανακαθορισμού της δόσης, όπως προβλέπει ο νόμος 3869 κάθετος του 2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Το ειρηνοδικείο Καβάλας, αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε την παραπάνω απόφαση του, με την οποία πλέον η καταναλώτρια απαλλάχθηκε από το σύνολο των οφειλών της που ανερχόταν στο ύψος των περίπου 300.000 ευρώ. Η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, Κατερίνα Γεροστεργίου, δηλώνει ότι ελπίζει πως η νέα ελληνική κυβέρνηση με τις φημολογούμενες καινούργιες ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, αφενός μεν θα εντάξει περισσότερες κατηγορίες πολιτών στις ευεργετικές ρυθμίσεις, αλλά και επιπλέον θα ισχυροποιήσει τις διαδικασίες του εξοδικαστικού συμβιβασμού, εισάγοντας διατάξεις υποχρεωτικότητας για τις τράπεζες, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα ειρηνοδικεία όλης της χώρας, αλλά και οι πολίτες να αποφύγουν χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Λοιπόν, όπως ορίζει ο νόμος, ο 3869 για τη ρύθμιση των οφειλών, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια αίτηση στο δικαστήριο για να επανακαθορίσουμε τη δόση. Αυτό έπραξε και η δανειολήπτρια, ζήτησε την συνδρομή και πάλι της Ένωσης για να διαμορφώσει αυτή την αίτηση ώστε να την καταθέσει στο δικαστήριο. Έγινε λοιπόν το δικαστήριο και τελικά απαλλάχθηκε πλήρως από τις οφειλές της. Να πούμε ότι οι οφειλές αυτές προέρχονταν τόσο από δικές της οφειλές, από δάνεια καταναλωτικά και κάρτες πιστωτικές, όσο και από το ότι ήταν εγγύητρια στα δάνεια κάποιου άλλου. Έτσι λοιπόν για την ίδια, το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος για να ολοκληρώσει την διαδικασία της αποπληρωμής είναι τα 4 χρόνια. Και γι' αυτό μιλάμε για πλήρη απαλλαγή της δανειολήπτριας από αυτό το ύψος των οφειλών, τόσο των δικών της όσο και αυτών που ήταν εγκύτρια.